Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Χριστούγεννα σήμερα και οι περισσότεροι από εμάς περνάμε αυτή την Άγια ημέρα κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα στη θαλπορή του σπιτιού μας. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και κάποια παιδιά, τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, τα οποία δεν έχουν κανένα να τους ζεστάνει την καρδιά τους αυτές τις ημέρες ή τουλάχιστον έχουν πολύ λίγους ανθρώπους. Η εκπομπή λοιπόν σήμερα, η εκπομπή Κοινωνία Ώρα 0, βρέθηκε κοντά σε αυτά τα αγγελούδια εδώ στο Λύριο Ίδρυμα για να δώσει και να πάρει ευχές για ένα καλύτερο αύριο. Πώς αισθάνεσαι τώρα που είναι Χριστούγεννα, αισθάνεσαι κάπως διαφορετικά, αισθάνεσαι πιο όμορφα όπως όλος ο κόσμος? Ναι, όμορφα, πάρα πολύ. Χαίρομαι κιόλας που είναι Χριστούγεννα και μ' αρέσει και κάθε Χριστούγεννα μ' αρέσουν που είναι η γέννηση του Χριστού, η γέννηση ο Χριστός και αυτό μ' αρέσει πολύ. Μάλιστα. Νιώθεις διαφορετικά δηλαδή τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Τι ευχή έχεις να κάνεις λοιπόν, μια και είναι Χριστούγεννα, μια και έρχεται μια καινούρια χρονιά σε όλο τον κόσμο που σε ακούει τώρα? Θα ήθελα να τους ευχηθώ χρόνια πολλά και τους ευχαριστώ που μας δείξαν την αγάπη τους και που μας συμπαραστάθηκαν. Και τι περιμένεις από την καινούρια χρονιά από το 1996, τι περιμένεις? Τίποτα, τι να περιμένω, δηλαδή τι. Να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά, ε. Μάλιστα. Πάνω απ' όλα τι να έχουμε όμως? Να έχουμε και αγάπη. Στολίσατε δέντρο, φτιάξατε φάτνη από ό,τι είδα. Ναι. Όλα αυτά. Ε? Σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό πιο όμορφα μέσα στα Χριστούγεννα, ε. Ναι. Παιχνίδια έχεις αρκετά για να παίζεις αυτές τις μέρες. Σας φέρνει ο κόσμος, σας βοηθάει. Ναι. Υπάρχει αγάπη, σας δείχνει ο κόσμος αγάπη. Ναι. Μας αγαπάνε. Σας αγαπάνε. Το καταλαβαίνετε δηλαδή επειδή έρχονται εδώ και σας φέρνουν δώρα. Τι ευχή θέλεις να κάνεις εσύ για τον καινούριο χρόνο? Να μας βοηθήσουν όλοι εδώ. Θέλεις λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η αγάπη του κόσμου. Αυτό θέλεις πιο πολύ. Μαζί μας, κοντά στα αγγελούδια του Λυρίου Ιδρύματος, είναι σήμερα και ο γνωστός ηθοποιός Στράτος Τζόρτζογλου. Ο οποίος, όπως θα διαπιστώσετε και εσείς στη συνέχεια, πέρασε και αυτός μαζί μας μια ξεχωριστή ημέρα με τα παιδιά. Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Θέλω να σας πω ότι όταν με πήραν χτες για να έρθω να κάνω επίσκεψη εδώ, σε αυτό το χώρο, χάρηκα πολύ γιατί είναι σημαντικό τέτοιες μέρες που είναι μέρες αγάπης. Θαλπορής οικογενειακής, θα έλεγα, ειρήνης. Τέλος πάντων, μας κατέχουν αισθήματα ανώτερα από ό,τι τις άλλες μέρες του χρόνου. Χάρηκα πολύ, λοιπόν, που... και ήρθα εδώ πέρα με... να σας δω έτσι από κοντά. Φυσικά, δεν είναι μόνο μέρες γιορτών που ερχόμαστε να σας δείξουμε την αγάπη και τα δώρα. Πάντα υπάρχει ο κόσμος απ' έξω που και ευαισθητοποιημένος είναι και σας αγαπάει και με τον τρόπο του σας δείχνει την αγάπη του. Έτσι κι αλλιώς το σημαντικό μήνυμα των Χριστουγέννων είναι ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Ο Χριστός τι είναι? Είναι η αγάπη, έτσι δεν είναι? Είναι η αγάπη ενσαρκωμένη που έρχεται στον κόσμο, που μπορεί να περάσει θυσίες, εμπόδια, δυσκολίες. Κάποια στιγμή όταν θα μεγαλώσει θα σταυρωθεί.
αλλά επειδή πιστεύει, η πίστη είναι πολύ σημαντικό πράγμα και ας δαγκώνεις στον μπαλόνι σου. Γελάς. Το σημαντικότερο λοιπόν είναι να μεγαλώνεις με πίστη. Να πιστεύεις αυτούς που σε μεγαλώνουν, που με τον τρόπο τους σου δείχνουν την αγάπη τους, τη φροντίδα τους. Το ότι να αισθανόσετε μεταξύ σας καλά, σαν αδέρφια. Να έχετε πάντα αυτό το χαμόγελο που έχει εκείνο το κοριτσάκι εκεί. Και να μεγαλώνετε με αυτό το χαμόγελο. Είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να γίνει. Γιατί όταν θα μεγαλώσετε και θα βγείτε από εδώ μέσα, θα δείξετε πόσο πιο άξιοι, πόσο πιο καλά, πόσο πιο ωραία έχετε μεγαλώσει σε ένα τέτοιο χώρο που πολλές φορές μπορεί να σας έχει οδηγήσει η ανάγκη ή κάποια δυσκολία της ζωής ή έτσι μπορεί να το θέλει και ο Θεός, αλλά αυτό να είναι μια εκκίνηση, να μην είναι εμπόδιο δηλαδή στη ζωή σας, αλλά να είναι κάτι που να σας κάνει ακόμη πιο δυνατούς και να βγείτε πολύ πιο δυνατά και πολύ πιο χρήσιμα στην κοινωνία. Άλλα παιδιά μπορεί να έχουν σπίτια, να έχουν αυτοκίνητα, να ζουν σε υλικό πλούτο, θα έλεγα. Το σημαντικό στη ζωή, και όλοι το έχουμε καταλάβει, δεν είναι ο υλικός πλούτος, αλλά είναι ο ψυχικός, δηλαδή η δύναμη της ψυχής και η αγάπη που έχουμε για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Μας φέρουν δώρα από πολύ άλλα πράγματα. Μας φέρουν άλλα. Και καμιά φορά έρχονται ο Άης Βασίλης, δεν είναι... Ποιος Άης Βασίλης, έχει έρθει εδώ ο Άης Βασίλης? Ναι. Ε? Ναι. Πότε ήρθε ο Άης Βασίλης εδώ? Την Κυριακή, χτες. Ήρθε χθες ο Άης Βασίλης, ε? Ναι. Και τι σας έφερε, για πες μου, είναι ενδιαφέρον αυτό. Μας έφερε δώρα. Αγάπη, καλοσύνη, τα πάντα ό,τι χρειαζόμαστε για... Για να περνάτε πιο όμορφα, ναι, για τη ζωή. Τι είναι αυτό, ναι, που σε συγκινεί περισσότερο, ένα ωραίο δώρο ή η αγάπη του κόσμου? Αγάπη του κόσμου. Η αγάπη του κόσμου. Και τι έχει να... Ένα δώρο μπορεί να το βρούμε και από αλλού, ας πούμε, και από άλλου. Ναι. Αλλά την αγάπη. Αγάπη τη βρίσκουμε από έναν, μπορεί να κάπου δύο. Όχι τόσο πολύ όσο βρίσκουμε τα δώρα. Και χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Θέλετε να τραγουδήσουμε? Ναι! Ποιο τραγούδι? Χρόνια σας καλά. Ωραία. Φυσικότατη, λοιπόν, πάμε. Χρόνια στο καμπαναριό που Χριστούγεννα συμβαίνει. Χρόνια στο καμπαναριό σύπνεις όλο το χωριό. Δεν ακούω φωνή. Περνάς καλά εδώ πέρα, ε? Ναι. Τι είναι, τι έχεις, παιχνίδια, αγάπη, συντροφιά, φίλους? Από όλα είσαι εδώ? Ναι. Δεν σου λείπει τίποτα δηλαδή αυτές τις μέρες? Ε? Και τι ευχή να κάνεις στον κόσμο? Ειρήνη. Ειρήνη, είναι κάτι που δεν μας είπαν τα άλλα παιδάκια. Ειρήνη, ε? Γιατί ειρήνη, τι έχεις φοβηθεί από τους πολέμους που γίνονται? Ε? Τι έχεις ακούσει για τον πόλεμο στην πρώην Ιουγκοσλαβία? Εκεί που, ναι, παιδάκια ζήσανε δύσκολες στιγμές, όπως και εσείς με τη φωτιά πριν από λίγο καιρό. Ναι. Ειρήνη πάνω απ' όλα θέλεις? Ναι. Και τι άλλο? Και να φτιάχνει το λύριο. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Χριστός γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σε λένε και Βασίλη, σε μια εβδομάδα γιορτάζεις κιόλας. Ναι. Τι θες να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης στη γιορτή σου? Ένα ποδήλατο. Να έχουμε ειρήνη στον κόσμο, να σταματήσουμε την πόλη και να είμαστε ευτυχισμένοι. Η αγάπη των συνανθρώπων μας, να έχουμε ειρήνη. Αγάπη των συνανθρώπων, είπες, πολύ σημαντική κουβέντα. Έχει εδώ αγάπη, έρχονται κόσμος. Ναι. Υπάρχει αγάπη, ε? Αρκετή, ναι. Τι προτιμάς περισσότερο, τα παιχνίδια ή την αγάπη του κόσμου? Την αγάπη του κόσμου. Την έχεις αυτή την αγάπη? Ναι. Έρχεται κόσμος εδώ, έρχεται. Έρχεται. Χρόνια πολλά λοιπόν στον κόσμο να πούμε, μέσα από αυτή την εκπομπή. Έρχεται. Και πάνω απ' όλα το 1996, υγεία. Τα παιδιά που φιλοξενούνται εδώ στο Λύριο Ίδρυμα επισκέπτονται καθημερινά εκατοντάδες μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής. Τους προσφέρουν πάνω απ' όλα την αγάπη τους και πολλά δώρα. Τι σας έκανε και ήρθατε εδώ πέρα? Εν όψη της γιορτής των Χριστουγέννων και των Αγίων αυτών ημερών, μας έκανε η αγάπη και να γνωρίσουμε αυτά τα παιδιά. Τους εύχομαι χρόνια πολλά, ευτυχισμένος ο κύριος Σόνος, να έχουν υγεία και να είναι πάντα χαρούμενα και ευτυχισμένα. Να τους δώσω πολλές θερμές ευχές και όπως να περάσουν πάρα πολύ όμορφα, να περάσουν πολύ όμορφα Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Τους εύχομαι να περάσουν καλά Χριστούγεννα και να βρουν μια ζεστή αγκαλιά σε κάποια οικογένεια. Με έφερε η αγάπη για να γνωρίσω αυτά τα παιδιά και για να τους ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Να βρουν ένα σπίτι, να έχουν αγάπη και τη σωστία που θέλουν. Θα ήθελα να τους πω να περάσουν καλά Χριστούγεννα, ωραίες γιορτές και... Να έχουν αγάπη. Ναι. Να περάσουμε μια πολύ καλή χρονιά και γεμάτη ευτυχία και ζεστασιά και όλοι οι υπεύθυνοι του Ιδρύματος να τα φροντίσουμε με πολύ αγάπη σαν όλη μια οικογένεια κανονική. Γι' αυτό και εμείς με το σχολείο μας στείλαμε τρόφιμα για να τα βοηθήσουμε και να τους προσφέρουμε την αγάπη μας. Κύριε Τζόρτζογλου, τι σας έφερε σήμερα εδώ αυτή την Άγια ημέρα? Με έφεραν τα παιδιά, τίποτα άλλο. Και καλό θα ήταν να μην με φέρνουν μόνο οι Άγιες Μέρες εδώ πέρα, επειδή ο Σκάι προθυμοποιήθηκε να έρθει να φέρουμε δώρα εδώ στα παιδάκια. Καλό θα ήταν να τα θυμόμαστε πολύ πιο συχνά. Όχι μόνο εγώ, αλλά τα κανάλια, οι άνθρωποι που έχουν λεφτά, άνθρωποι που με ρούχα, με οτιδήποτε. Έστω και μία επίσκεψη σε ένα τέτοιο χώρο να έρθεις. Να τους χαμογελάσεις, να δουν κάποια ζεστά μάτια πέρα από αυτά που βλέπουν καθημερινά, που ευτυχώς που υπάρχει και αυτή έστω στοιχειώδης πρόληψη για αυτά τα παιδιά να μην μένουν έτσι. Θα έλεγε κανείς ότι αυτά τα παιδιά είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού ή τουλάχιστον είναι αδικημένα από τη ζωή, πώς θα μπορούσαμε να το πούμε? Αδικημένα από τη ζωή, δεν ξέρω τι. Ποια φράση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε? Τη φράση, γιατί είναι πολύ σκληρό να βλέπεις ότι μανάδες ή πατεράδες παρατάνε τα παιδιά τους στον δρόμο. Δεν ξέρω με τι καρδιά το κάνουν.
πόσο εύκολο μπορεί να... Τι τους φέρνει σε αυτή την απόγνωση να το κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο. Τραγικό θα έλεγα. Εμείς σου κάνουμε δύσκολη τη ζωή. Όπως και εμείς μπορούμε να τους την κάνουμε ομορφότερη. Γιατί ξεχνάμε πολλές φορές ότι αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον. Αυτά είναι τα παιδιά που θα διαδεχτούν στην κοινωνία και με αυτά τα παιδιά θα ζήσουμε. Και όπως μου είπατε χαρακτηριστικά, ήσασταν έτοιμος να πάρετε ένα από αυτά τα παιδιά, ναι, και να το πάρετε να φύγετε μαζί. Είναι έτοιμος. Τόσο πολύ δηλαδή μπήκατε στο κλίμα αυτής της παρέας, αυτής της συντροφιάς των μικρών παιδιών. Τα λατρεύω τα παιδιά, είναι, δεν ξέρω. Και μόνο που σου χαμογελούν και σε κοιτούν με αυτά τα μάτια είναι άγγελοι. Είναι άγγελοι. Και έχουμε όλη ανάγκη από αυτή την... από το χαμόγελο ενός αγγέλου. Και μόνο που σε αγγίζουν, αμέσως σου φτιάχνουν την μέρα. Εμείς να ευχηθούμε λοιπόν σε αυτά τα αγγελούδια ό,τι καλύτερο. Μια καλύτερη χρονιά ίσως το 96 να είναι αυτή. Μια καλύτερη χρονιά. Και θα ήθελα να ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι γενικά. Δηλαδή πέρα από να έρθουν να τους πούμε κάποια τραγούδια που να παίζανε τώρα με τα μπαλόνια τους, χαμογελάγανε, ήταν ευτυχισμένα. Να είναι συνεχώς έτσι. Να είναι συνεχώς έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να το σκεφτώ, δεν μπορώ να το αντέξω. Γιατί δηλαδή μόνο μια φορά το χρόνο, Γιατί μια φορά το χρόνο και γιατί έτσι, λίγο. Δηλαδή εντάξει, τώρα οι τηλεθέατες θα ακούσουν τηλεόραση, θα πούνε πέντε κουβέντες. Όχι όλοι. Η πλειοψηφία έτσι όμως κάνει, κύριε Τζόρζου. Θα ξεχαστεί. Αυτό είναι που με στεναχωρεί, γιατί μπορεί να ξεχαστεί ένα τέτοιο γεγονός. Δεν πρέπει να ξεχνιάται, πρέπει να το κουβαλάμε μέσα μας. Και την αγάπη να τη δείχνουμε όχι μόνο σε αυτά τα παιδιά, αλλά και στα παιδιά γενικά. Τα παιδιά, όλα. Όλων των τάξεων και όλων. Η φροντίδα, η αγάπη, η κατανόηση, να μπορείς να τα σέβεσαι, να τα πλησιάζεις κάθε στιγμή, να του κερδίζεις το χαμόγελο, να μην είναι αναγκασμένο το παιδί. Ξεχνάμε πολλές φορές ότι τα παιδιά δεν έχουν μυαλό σαν των μεγάλων, αλλά έχουν ένστικτο και καταλαβαίνουν. Και σιγά σιγά διαπαιδαγωγούνται. Η διαπαιδαγώγηση έρχεται μέσα από το ίδιο μας το σπίτι. Δηλαδή το πώς έμπρακτα, όχι με θεωρητικούς, να του λες μη λες ψέματα και την επόμενη στιγμή να σε βλέπει το παιδί να λες ψέματα, αλλά να μην λες ψέματα. Να είσαι ζωντανό παράδειγμα σε αυτά τα παιδιά. Αγάπης και το πώς πρέπει να είναι οι άνθρωποι. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μας, γιατί αποτελούμε πρότυπο σε όλα τα μικρά. Εμείς μην ξεχνάμε ότι είμαστε κάποιοι γίγαντες που μας βλέπουν και μιμούνται στην αρχή αυτά που κάνουμε εμείς. Ξαφνικά εμείς τους δίνουμε τα καλά ή τα κακά παραδείγματα. Μην παίρνουμε αμέσως το ύφος του κριτή και λέμε τα παιδιά αυτά είναι γιατί δεν διαβάζει το παιδί ή γιατί δεν μεγαλώνει σωστά. Πρέπει να αναρωτιόμαστε εμείς οι ίδιοι. Πόσο μάλλον τώρα με τα ορφανά. Που εύχομαι σε αυτά τα παιδιά, όπως και είπα μέσα, προηγουμένως, αυτή η δυσκολία, ο Θεός το θέλει έτσι, η μοίρα, η ζωή, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω ποιος έφταιξε. Αυτά τα παιδιά να είναι, αυτή η δυσκολία λοιπόν να τους κάνει να προχωρήσουν ακόμα πιο ψηλά. Να πάρουν δύναμη από αυτή τη Να πάρουν δυσκολία. Δύναμη και να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Να αποδείξουν δηλαδή ότι καμία δυσκολία δεν υπάρχει στον κόσμο. Η πίστη και η αγάπη στον εαυτό μας και στην ίδια τη ζωή. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα ομορφότερο και γλυκύτερο από την ίδια τη ζωή. Πώς ζουν τα παιδάκια αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων, πώς περιμένουν τη νέα χρονιά, τι σας λένε δηλαδή? Τα είδα πολύ χαρούμενα πάντως, είναι ιδιαίτερα χαρούμενα. Ναι, βέβαια χαίρονται όπως χαίρεται όλος ο κόσμος και ιδιαίτερα χαίρονται γιατί έρχονται επισκέψεις, έρχονται από άλλα σχολεία, έρχονται από ανορίες, τους μοιράζουν δώρα. Όπως και σήμερα, είχαν έρθει από το δεύτερο επαγγελματικό λύκειο της Αθήνας. Σε αυτό το επαγγελματικό, από αυτό το επαγγελματικό λύκειο έχουν αποφοιτήσει 4 δικά μας παιδιά. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση. Ναι, υπάρχει ιδιαίτερη σχέση. Θέλω να πω ότι βάζουν στην άκρη τα προβλήματά τους της. Αυτά που έχουν περάσει, αν θέλετε. Πάντα, κοιτάξτε, ναι, πάντα. Αυτές τις μέρες όλοι ξεχνιόνται και παρασύρονται από τις ημέρες της χαράς και το νιώθουν αυτό το πράγμα. Τραγούδησαν μαζί με τον κύριο Τζόρτζογλου. Χαμογέλασαν πραγματικά, νιώσαν τη χαρά και την ευτυχία αυτών των ημερών. Πάντα είναι τα παιδιά μας χαρούμενα. Εμείς προσπαθούμε να τα κάνουμε να είναι χαρούμενα τα παιδιά και να βλέπουν τη ζωή με αισιοδοξία και με θάρρος, παρόλο ότι έχουν αντιμετωπίσει δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις το κάθε παιδί. Βλέπουν όμως ότι η ζωή δεν είναι πάντα άσχημη και ότι αν στηριχθούν στις δικές τους τις δυνάμεις, τις πνευματικές και τις ψυχικές, θα φτιάξουν μια καινούρια ζωή που θα είναι χαρούμενη και επιτυχημένη. Αυτό να το ευχηθούμε και εμείς και όπως να ευχηθούμε και σε όλους σας. Αυτό βέβαια. Αυτός είναι ο σκοπός μας και ο προορισμός μας. Πολύ καλύτερη από την προηγούμενη.